νομίζεις ότι το πιο θρεπτικό τμήμα του αυγού είναι ο κρόκος? Ξανασκέψου το. Οι επιστήμονες τώρα υποστηρίζουν ότι τα τσοφλιά, αυτά που πετά στα σκουπίδια, είναι όμικρον με τον ότι καλύτερο μπορούμε να φάμε από το αυγό, καθώς είναι πλούσια σε ασβέστιο και μάλιστα σε ποσοστό 95%. Για να σου δώσουμε να καταλάβεις, ένα τσόφλι αυγού κότας περιέχει περίπου 2 γραμμάρια ασβεστίου, δηλαδή τη διπλάσια από τη συνιστόμενη ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης. Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να ροκιανίζεις όλη μέρα τσόφλια για να γλιτώσεις από οστεοπόρωση και να απολαύσεις όλες τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Προκειμένου να είναι ασφαλή προς κατανάλωση, δηλαδή απαλλαγμένα από τυχόν βακτήρια, θα πρέπει να τα βράσεις, να τα στραγγίσεις και ύστερα να τα ψήσεις στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια μπορείς να τα αλέσεις στο μπλέντερ και να προσθέσεις τη σκόνη τους σε σμούδις και ζύμες. Μπορείς επίσης να την προσθέσεις στο πρωινό σου ρόφημα ή σε νερό με λεμόνι. Προσοχή όμως! Μην το παρακιάνεις με τα τσόφλια. Όπως είπαμε, η συνιστόμενη ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης είναι 1 γραμμάριο. Όπως και να έχει, καλό είναι να συμβουλευτείς το γιατρό σου πριν αρχίσεις να πειραματίζεσαι με τα τσόφλια προκειμένου να σου υποδείξει τον ιδανικό τρόπο κατανάλωσης τους αλλά και την ποσότητα που θα πρέπει να τρως ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού σου.